Στο μάθημα αυτό θα επεξεργαστώ τα σκαλοπάτια που δημιούργησα στο προηγούμενο μάθημα προκειμένου να τους δώσω μία λεπτομέρεια. Για να μπορέσω να επεξεργαστώ τα σκαλοπάτια εύκολα θα επιλέξω και τους δύο ορόφους και με δεξί κλικ θα τα αποκρύψω από τη σκηνή επιλέγοντας Hide. Πριν δημιουργήσω όλα τα σκαλοπάτια, στο προηγούμενο μάθημα είχα μετατρέψει το πρώτο σκαλοπάτι σε Component και στη συνέχεια δημιούργησα αντίγραφα. Αυτό θα με βοηθήσει γιατί Κάνοντα τώρα επεξεργασία ένα σκαλοπάτι, οι αλλαγέ θα εμφανίζονται σε όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνω διπλό κλικ σε ένα σκαλοπάτι για να το επεξεργαστώ και θα επιλέξω τι δύο πάνω γραμμέ του πατώντα το πλήκτρο shift. Στη συνέχεια, από την εργαλειοθήκη στα αριστερά, θα επιλέξω το εργαλείο Move και θα δημιουργήσω ένα αντίγραφο των γραμμών προ τα κάτω πατώντα το πλήκτρο Control σε απόσταση 0,05 και θα πατήσω Enter. Παρατηρήστε ότι οι γραμμές που δημιούργησα εμφανίζονται σε όλα τα σκαλοπάτια. Τώρα θα επιλέξω το εργαλείο Push Pull και θα εξωθήσω τις δύο καινούργιες επιφάνειες σε απόσταση 0,03. Θα κάνω όρμη τη σκηνή για να βλέπω το πίσω μέρος του σκαλοπατιού και με το εργαλείο Line θα δημιουργήσω μία γραμμή για να χωρίσω τις δύο επιφάνειες. Στην συνέχεια, με το εργαλείο Push Pull, θα εξωθήσω την επιφάνεια μέχρι την αρχή του επόμενου σκαλπάτιου. Με το εργαλείο Eraser, θα επιλέξω και θα διαγράψω την οριζόντια γραμμή που δημιουργήθηκε κατά την εξώθηση. Θα επιλέξω τώρα το εργαλείο Move και θα κάνω κλικ στην κάτω γραμμή και θα τη μετακινήσω οριζόντια μέχρι την πάνω ακμή του προηγούμενου σκαλπάτιου. Ολοκληρώνοντα με την επεξεργασία των σκαλοπατιών, θα επιλέξω ξανά το εργαλείο Push-Pull και θα εξωθήσω τις πλευρές κατά 0,15. Θα κάνω λίγο orbit σκηνή για να παρατηρήσετε λίγο καλύτερα το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, μπορείτε να κάνετε όποια αλλαγή θέλετε στις σκαλοπάτια και αυτόματα θα εφαρμόζονται σε όλα. Αρκεί πρώτα να τα έχετε μετατρέψει σε components όπως σας έδειξα στο προηγούμενο μάθημα. Για να εμφανίσω τώρα και τους δύο ορόφους, θα κάνω κλικ στο μενού Edit και θα επιλέξω Unhide All. Παρατηρήστε όμως ότι το πρώτο σκαλοπάτι δεν εμφανίζεται σωστά, καθώς η μία επιφάνεια πέφτει πάνω στην άλλη. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αποφύγετε. Επομένως, εγώ θα επιλέξω και θα το διαγράψω. Θα επιλέξω από την εργαλειοθήκη στα αριστερά το εργαλείο Rectangle και θα δημιουργήσω ένα ορθογώνιο για να κλείσω όσο είναι το μήκος και το ύψος του σκαλοπατιού. Δηλαδή 1,4 επί 0,3. Τώρα, με το εργαλείο Push-Pull θα το εξωθήσω 0,55 όσο και το πλάτος των υπόλοιπων σκαλοπατιών. Με το εργαλείο Move θα δημιουργήσω το αντίγραφο της πάνω γραμμής σε απόσταση 0,05, και θα κάνω εξώθηση την επιφάνεια κατά 0,05. Πειραματιστε τώρα και εσεί με την επεξεργασία των σκαλοπατιών και στα επόμενα μαθήματα θα σας δείξω πώς θα φτιάχνετε τα κυκλιδώματα για τις σκάλες.